Γεια σας, Ευτύχης εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Θέλω σε αυτό το βίντεο να απαντήσω μια ερώτηση που έχω ακούσει αρκετές φορές. Η ερώτηση είναι η εξής. Ευτύχη, τι κάνεις όταν είσαι χάλια? Γιατί όπως είπα σε ένα άλλο βίντεο, όλοι μας έχουμε στιγμές στις οποίες είμαστε καλά και στιγμές που δεν είμαστε καλά. Δεν είναι λογικό να έχεις συνεχώς θετική ενέργεια, καλή διάθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να επηρεάσεις έτσι ώστε να έχεις πιο πολύ ενέργεια και πιο πολύ καλή διάθεση. Αλλά δεν σημαίνει ότι συνεχώς θα έχεις. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ λογικό και δεν είναι και πάρα πολύ, τι να πω, υγιές. Αλλά είναι στη φύση μας, ναι, κάποιες στιγμές να μην νιώθουμε καλά. Κάτι θα μας συμβεί, κάτι θα γίνει. Για κάποιο λόγο φυσικό, δηλαδή για παράδειγμα δεν έχω κοιμηθεί καλά, μπορεί να μην νιώθεις όπως θα ήθελες να νιώθεις. Το σημαντικό ποιο είναι, να μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις στιγμές και να μπορείς να μπεις στην πράξη για να κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις για να νιώσεις καλύτερα, να έχεις περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση. Τώρα στην ερώτηση τι κάνω όταν είμαι χάλια. Καταρχάς, το χάλια, το τι λέξεις χρησιμοποιούμε καθορίζει πάρα πολύ τα συναισθήματά μας. Οι λέξεις δίνουν νόημα στο κάθε τι που νιώθουμε. Συνεπώς, η λέξη από μόνη της, η λέξη χάλια, είναι κακή λέξη. Γιατί χειροτερεύει μια κατάσταση. Γιατί να μην πούμε κάποιες στιγμές που δεν νιώθεις τόσο πολύ καλά ή που δεν έχεις τόσο ενέργεια όσο θα ήθελες να έχεις. Αυτή και μόνη αλλαγή σε κάνει να δεις το πράγμα από άλλη οπτική γωνία, να αλλάξεις τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Άλλο να πεις, με πάτης πόπο, νιώθω σαν να ξυπνάω το πρωί και, νιώθω σαν να με έχει πάτησει ο δροσρωτήρας. Και άλλο να πεις, ξύπνησα είμαι λίγο στα κάτω μου, που λένε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αλλά μπορεί να είναι άλλος τρόπος για να εκφράσει το ίδιο πράγμα. Συνεπώς, το πώς εκφράζουμε ένα συναίσθημα και αυτό που νιώθουμε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, λέξεις. Δεν χρησιμοποιώ τη λέξη χάλια. Χρησιμοποιώ τη λέξη, δεν νιώθω πολύ καλά. Τώρα, το πιο σημαντικό πράγμα που κάνω όταν δεν νιώθω καλά, όταν έχει συμβεί κάτι άσχημο, όταν κάτι έχω μάθει και. Το πιο σημαντικό πράγμα που κάνω είναι πολύ απλό. Τίποτα. Μεγάλη φιλοσοφία, παιδιά. Όταν δεν νιώθουμε καλά, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί κοιτάξτε, όταν είμαστε σε αρνητική κατάσταση και αρνητική ενέργεια, σχεδόν ό,τι και αν κάνουμε, δεν το κάνουμε καλά. Και σχεδόν οτιδήποτε επαφή και αν έχουμε με άλλους ανθρώπους, με τη δουλειά μας, προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι, δεν το κάνουμε καλά. Όπως όταν είμαστε σε καλή κατάσταση και έχουμε θετική ενέργεια, ό,τι και αν κάνουμε, σχεδόν δεν το κάνουμε καλά. Συνεπώς. Πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε τίποτα για να μην χειροτερέψουμε τα πράγματα. Προσπαθούμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Και όταν λέω να μην κάνουμε τίποτα, να μην σκεφτούμε καν. Να κάτσεις ακίνητος, αν μπορείς, 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα. Εξαρτάται τι έχει γίνει. Ένα λεπτό. Να κάτσεις να πάρεις βαθιές ανάσες. Αν μπορείς να βγεις λίγο έξω, να περπατήσεις. Να μην κάνεις τίποτα. Να μην σκεφτείς, να βιάσεις το μυαλό σου. Και μετά θα αρχίσει η λύση να έρχεται από μόνη της. Αλλά αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα όταν δεν νιώθουμε καλά, να μην κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Ούτε να προσπαθούμε να αντιδράμε. Κοιτάξτε, αν είσαι μέσα σε μια κινούμενη άμμο και αρχίζεις και πέφτεις εκεί πέρα και κινδυνεύεις να πνιγείς, ας πούμε, να σε καταπιεί η κινούμενη άμμος, αν αρχίζεις και κουνιέσαι και προσπαθείς να ορίεσαι, χειρότερα τα κάνεις τα πράγματα και κουράζεσαι και δεν έχεις ελπίδα. Πέφτεις πιο γρήγορα μέσα και σε φουρουφάει. Ενώ αν ηρεμήσεις και απλώσεις για να σε ανεβάσει λίγο η άνοση και μετά ζητήσεις κάποιο χέρι βοήθειας, προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Συνεπώς, εδώ ας θυμόμαστε ότι πολλές φορές το να μην αντισταθούμε και να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι πρακτικά για να. Είναι πολλές φορές καλύτερο. Τώρα, υπήρχε να πεις, αχ, δεν νιώθω καλά. Και να αρχίσεις, αυτό δεν λειτουργεί, παιδιά. Χειρότερα το κάνεις. Είναι σαν να έρχεσαι σε αντίθεση με τη φύση. Και ποτέ εγώ προσωπικά δεν το κάνω αυτό. Και αν δεν νιώθω καλά, θα με δείτε να μην νιώθω καλά. Αλλά θα σου πω σε λίγο τι κάνουμε για να μπορούμε, ακόμα και αν δεν νιώθουμε καλά, όχι να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά πραγματικά να νιώσουμε καλά. Αυτή είναι μεγάλη ουσία. Εκεί δεν κοροϊδεύεις κανέναν. Αν πεις ότι εγώ θα μείνω 10 λεπτά με τον εαυτό μου και θα φτιάξω τη διάθεσή μου, θα φτιάξω την ενέργειά μου, γιατί θα νιώθω, θα σκεφτώ ωραία πράγματα, θα ακούσω ωραία μουσική, θα σκεφτώ πράγματα που μαθαίνω και θέλω να μάθω, θα σκεφτώ τους στόχους που έχω βάλει στο μυαλό μου, αυτά πράγματα που θέλω να κάνω στη ζωή μου, δεν ξέρω.
οτιδήποτε λειτουργία του καθένα. Ατάξει τα πράγματα, μέσα σε 10 λεπτά δεν κοροϊδεύεις κανέναν, γιατί μπαίνεις στην κατάσταση να νιώθεις καλά. Και μετά ο άλλος το νιώθει, είναι αληθινό. Δεν είναι ότι εγώ παιδιά μέσα μου δεν νιώθω καλά. Ας πούμε ένας καλός ηθοποιός μπορεί να μην νιώθει μέσα του καλά, αλλά να δείχνει ότι νιώθει. Να συμπεριφέρεται 100%. Αλλά και πάλι, επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανιχνευτές ψεύδους, καταλαβαίνουμε και αυτές οι καταστάσεις δεν είναι σωστές. Συνεπώς, όταν εσύ έχεις μπει στην κανονική συναισθηματική κατάσταση και έτσι λειτουργούν καλά οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί δεν είναι ότι κοροϊδεύουν. Όταν κοροϊδεύουν, καταλαβαίνεις, δεν είναι καλός ηθοποιός. Οι καλοί ηθοποιοί είναι αυτοί που μπορούν να μπουν στην συναισθηματική κατάσταση και να ζήσουν το ρόλο. Δηλαδή να το ζουν πραγματικά. Τότε είναι πιστικοί. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε αληθινά με θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Όχι να συμπεριφερόμαστε. Δεν θα σου πω εγώ πώς να χάω για να ψεύτικα. Όχι. Θα σου πω τι να κάνετε για να νιώσετε, ώστε το χαμόγελο μετά να βγει φυσικό. Αυτή είναι όλη η μεγάλη φιλοσοφία. Τώρα, σε άλλο βιντεάκι θα πω πρακτικά, πρώτον, το για ποιους λόγους δεν έχουμε θετική ενέργεια, για ποιους λόγους. Γιατί λες, αχ, δεν νιώθω καλά. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβεις γιατί δεν νιώθεις καλά. Αλλά δεν πρέπει να εστιάσεις εκεί. Δεν πρέπει να κάθεσαι στο γιατί. Εστιάζεις 10% του χρόνου. Το 10% είναι που λες, α, τι έγινε. Δεν μας νοιάζει το τι έγινε, μας έχει τι κάνεις τώρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό βιντεάκι που θα κάνω μετά το γιατί. Είναι το πώς. Το πώς μπορείς να έχεις περισσότερη ενέργεια. Πώς μπορείς να έχεις. Τι πρακτικά πράγματα μπορείς να κάνεις. Τι είναι αυτό που εδώ και τώρα μπορείς να κάνεις αν δεν νιώθεις καλά. Δηλαδή, τι κάνω εγώ όταν νιώθω χάλια για να νιώσω καλύτερα. Λοιπόν, δείτε τα επόμενα βίντεο. Γεια σας. Φιλιά πολλά. Τα λέμε σύντομα. Μπείτε από κάτω να γραφτείτε στο blets.gr στο newsletter, στην θετική ενέργεια δείτε τη σελίδα και επίσης φυσικά γραφτείτε στο κανάλι του YouTube. Φιλιά. Γεια σας.